Τραγωδία στο Καματερό, κυρίε και κύριοι. Δύο παιδιά εντοπίστηκαν νεκρά σε διαμέρισμα έπειτα από φωτιά. Στη σύνδεσή μα, ο Γιάννη Ρίγο για το ρεπορτάζ. Μια ανίποτη οικογενειακή τραγωδία συνέβη σήμερα το πρωί στο Καματερό. Δύο αδέρφια 12 και 13 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στο διαμερισμά του κατά τη διάρκεια πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί. Η φωτιά, να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίε, ξέσπασε σε μια ξυλόσομπα που υπήρχε μέσα στο διαμέρισμα για να ζεσταθεί η οικογένεια. Μπήκαν λοιπόν μέσα στο σπίτι την ώρα τη φωτιά, ήταν τέσσερα παιδιά. Ο μεγάλο αδερφό κατάφερε να βγει μόνο του από το σπίτι, σώζοντα και την μικρή αδερφή του. Ενώ τα δύο άτομα παρέμειναν μέσα. Δεν γνώριζε όμω ότι στο σπίτι ήταν τα άλλα δύο αδέρφια του, με αποτέλεσμα να απανθρακωθούν κατά τη διάρκεια τη πυρκαγιά. Να σου πω ότι ο πατέρα έλειπε στην δουλειά, ενώ η μητέρα είχε πάει τα υπόλοιπα παιδιά στο σχολείο και έλειπαν από το σπίτι. Βλέπετε εδώ πέρα ότι υπάρχουν ισχυρέ αστυνομικέ δυνάμει και η πυροσβεστική παραμένει στο σημείο, ενώ πλήθο κόσμου είναι εδώ από την γειτονιά, συγγενεί και φίλοι για να συμπαρασταθούν στην οικογένεια.